Γκρινιεύσκι πάντως εδώ κοντά στον Σίμον. Περνάει και τον Σίμον, γυρίζει ο Πολωνός. 1-1 στο 74. Δεν θέλουμε να κάνουμε τους ωραίους, αλλά πάντως επισημαίναμε ότι είναι η μοναδική αισθητή επιθετική παρουσία του Παναθηναϊκού στο 74. Η ισοφάριση με τον Πολωνό, τον Ίγκορ Σιμπνιεύσκι. Η είδηση του θανάτου του Ίγκορ Σιμπνιεύσκι σε ηλικία μόλις 48 ετών σόκαρε την οικογένεια του Παναθηναϊκού αλλά και όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Μετά από 2 δεκαετίες βυθισμένος στη δίνη του αλκοόλ, του τζόγου και της κατάθλιψης, ο αγαπημένος Σίμπι ή η Σίπα όπως τον φώναζαν στην πατρίδα του έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο γιατί. Θανασιάδης προσπαθεί να γεμίσει το σούτι, μπάλα στα δίχτυα από τον Σιμπνιεύσκι. Ναι. Από τον Ίγκορ Σιμπνιεύσκι. Η καβάλα που πάει να μας διαψεύσει τώρα κεφαλιά και είναι το 3-3. Απίστευτο. Ο Ίγκορ Σιμπνιεύσκι κεραυνοβολεί το Χανιωτάκι και ο Έγκεν Γκέραρντ σίγουρα θα τα έχει χάσει στον πάγκο του Όφη. Η πρώτη γνωριμία του Ίγκορ Σιμπνιεύσκι με το ελληνικό ποδόσφαιρο έγινε το καλοκαίρι του 1997 για λογαριασμό της καβάλας. Η συμφωνία των αργοναυτών με τον Πολωνό τεχνικό Γκρέγκορ Λάτο, έναν από τους σπουδαιότερους Πολωνούς ποδοσφαιριστές, έφερε στις 11 Ιουλίου του 1997 στην πόλη της Μακεδονίας τον 23χρονο Ίγκορ Σιμπνιεύσκι. Ήταν ο πρώτος σκόρερ με τη φανέλα της Κεράμικο Μπότσνο στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Πολωνίας με 25 γκολ, στην οποία μετακόμισε λόγω του απίθαρχου χαρακτήρα του από τη Λότζ, ομάδα της γενέτειράς του. Στην καβάλα έμεινε μόλις για 6 μήνες, αφού σε 18 αγώνες πέτυχε 7 γκολ και ήταν από τους κορυφαίους των Κιανόλευκων του Βορρά. Γεωργιάδης μες στην περιοχή, ο Γεωργιάδης ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που ανοίγει το σκορ. Το πρώτο γκολ του 19ου επαγγελματικού πρωταθλήματος με σκόρερ τον Γιώργο Γεωργιάδη του Χαράλαμπου. Παναθηναϊκός λοιπόν στο 39 κάνει το 1-0. Ο Δανιήλ που τρέχει για να βάλει τους παίκτες του στο γήπεδο και όχι για να πανηγυρίσει μαζί τους. Μίκλαντ τώρα. Πέρασε ο Νορβηγός. Για τον Γεωργιάδη, για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα μέσα στην περιοχή ο Πολωνός. Γκολ 0-1 ο Παναθηναϊκός. Παίρνει και πάλι στο σκορ. Πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός ήταν σε απόσταση αναπνοής από ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη μάχη για τον τίτλο και έτσι η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου ήταν μια χρυσή ευκαιρία να ενισχυθεί με διάθεση να πάρει τους καλύτερους, όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε συνάντηση με οργανωμένους οπαδούς. Ο Παναθηναϊκός έριξε τα δίχτυα του στο Βελιγράδι και συγκεκριμένα στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Στο στόχαστρο μπήκαν ο μετέπειτα άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Πέρισα Ουγγιένοβιτς, αρκετά χρόνια αργότερα τον είδαμε και στα ελληνικά γήπεδα με Εργοτέλη, Εθνικό και Καλυθέα, ο Ζόραν Γιόβισιτς που εκείνο το χειμώνα πήρε μεταγραφή για την Ιταλική Σαμπτόρια με 1,5 δις δραχμές και αυτός ήρθε στην Ελλάδα για τον Εθνικό και τον Πανιόνιο, ο σπουδαίος Ντέγιαν Στάνκοβιτς, μετέπειτα άσος της Λάτσιο και της Ίντερ και ο Μιόντρακ Πάντελιτς που έκανε καριέρα κυρίως στην Κίνα. Ουδής ντύθηκε στα πράσινα. Πυροτέχνημα μιας ημέρας ήταν το σενάριο απόκτησης των Περουβιανών Βαλτίν Σάινς της Αλιάνσα και Αλέξ Μαγκαγιάννης της Sporting. Μεταξύ των σενάριων που γράφτηκαν ήταν και η επιστροφή του Χουάν Χωσέ Μπορέλη από τη River Plate έναν χρόνο μετά το αποτυχημένο πέρασμα από την Ισπανία με τη φανέλα της Οβιέδο, αλλά διαψεύστηκε άμεσα. Το Δεκέμβριο του 1997 από την Παιανία πέρασε, αλλά δεν στέριωσε, ο γιος του πρώην επιθετικού του Τριφυλιού και του Απόλλωνα, Άρνε Ντόκεν, ο Κένεθ Ντόκεν, αλλά δεν ικανοποίησε τον Βασίλη Δανιήλ. Ο Νορβηγός έκανε καριέρα με μικρομεσαίες ομάδες της πατρίδας του. Από τον ελληνικό χώρο ο Παναθηναϊκός είχε σίγουρο τον Μανώλη Δερμιτζάκη, ο οποίος όμως έμελε να μείνει μια δεκαετία στον Όφη, και τον πράσινο, κατά δήλωσή του στην αθλητική ήχο, Παρασκευά Άντζα της Ξάνθης, ο οποίος όμως 6 μήνες αργότερα μετακόμισε στον Ολυμπιακό. Άλλαξε με τον Στράντλι, η πάσα για τον Βαζέχα, παίζεται, μόνος του βγαίνει ο Βαζέχα, θα σουτάρει, πλασάρει, επιμένει ο Βαζέχα, νέο σούτ, πάρα στα δίκτυα, εξοφαρίζει ο Παναθηναϊκός, ένα λεπτό μετά το goal του Πις, έχει βγει εκτός εστίας ο Κυπουρός, Βαζέχα που κάνει το σούτ και η μπάλα στα δίκτυα της καβάλας, το 40, να εδώ ο Πολωνός που δίνει την απάντησή του με 2 γκολ.
Στις 7 Δεκεμβρίου του 1997 ο Παναθηναϊκός ισοπαίδωσε την Καβάλα με 4-1 με το σπουδαίο Χριστό Βαζέχα να πετυχαίνει 3 γκολ, να φτάνει τα 177 στο πρωτάθλημα και να απέχει μόλις 3 από το ιστορικό ρεκόρ του Αντώνη Αντωνιάδη και τον θρόνο του πρώτου σκόρερ του Παναθηναϊκού. Στο περιθώριο αυτού του μάτς, οι πράσινοι φαίνεται ότι έκαναν και το τελικό τσεκάρισμα στο Ζιμνιεύσκι. Μόλις 2 ημέρες αργότερα, η αθλητική ηχό αποκάλυψε το ενδιαφέρον για τον 23χρονο επιθετικό με πρωτοσέλιδο στα χνάρια του Βαζέχα. Η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί μετά από 1,5 μήνα στις 30 Ιανουαρίου του 1998 με τον Παναθηναϊκό να δίνει 64 εκατομμύρια δραχμές στην Καβάλα, η οποία με τη σειρά της εξαγόρασε τη ρήτρα από την Κεράμικα. Συγχρόνως οι αργοναύτες απέκτησαν τους πράσινους Θεοφύλακτο Νικολαίδη, Γιώργο Νασιόπουλο και Βασίλη Αποστόλου. Ο Σιμνιεύσκι υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 50 εκατομμύρια δραχμές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός προσπάθησε στο παραπέντε να μπει σφήνα στη μεταγραφή με τηλεφώνημα του Γιώργου Λούβαρη στον πρόεδρο της Καβάλας Γιώργο Καραγιάννη, αλλά ο παράγοντας της μακεδονικής ομάδας του ξεκαθάρισε ότι είναι μία ανάσα από τον Παναθηναϊκό και δεν προτίθεται να τους πουλήσει την τελευταία στιγμή. Την αποκάλυψη έκανε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Εκείνη τη μεταγραφική περίοδο, ο Παναθηναϊκός απέκτησε και τον Ουσμπέκο Τζαφάρ Ιρισμέτοφ, ο οποίος αγωνίστηκε μόλις σε έναν αγώνα πρωταθλήματος και μας αποχαιρέτησε. Πάντως, την επόμενη 15 ετία έπαιξε σε αρκετές ομάδες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σε Καζακστάν, Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία, φόρεσε για 36 φορές το εθνόσημο με 15 γκολ και τον ξαναείδαμε και στο Champions League με τη φανέλα της Σπαρτάκ Μόσχας. Προφανώς δεν ήταν τόσο παλτό όσο καταγράφηκε στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Το φάουλ από τον Φλίψεν. Η μπάλα θα περάσει. Ο Σιμνιεύσκι το σούτ από κοντά, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει γκολ. Είναι το γκολ για τον Παναθηναϊκό λοιπόν, αυτή την περίεργη φάση. Ο Σιμνιεύσκι λοιπόν είναι ο σκόρερ των Επράσινων, το 1-0. Στο 23ο λεπτό. Ο Σιμνιεύσκι έκανε ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό μόλις 2-24 ώρα μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής. Την 1η Φεβρουαρίου του 1998 στην Εξάρα με την Παναχαϊκή, στο μάτς που εμφανίστηκε και ένας χαριτωμένος σκυλάκος στο ΆΚΑ, ενώ εκείνη τη σεζόν πρόλαβε να αγωνιστεί συνολικά σε 10 αγώνες. Εδώ πάλι πρωταγωνιστής ο Πολωνός, ο Σιμνιεύσκι, ο Ιγκόρ. Κάνει το σουτ και μπάλα στα δίχτυα. Εντυπωσιακό γκολ. Κάνει το 2-0. Ακριβώς στο 31ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, εδώ χειροκροτάει. Την επόμενη σεζόν 1998-99, με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει και στους ομίλους του Champions League, αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια και πέτυχε 8 γκολ, εκ των οποίων αυτό που ξεχώρισε ήταν η μαγική ενέργεια κόντρα στην Arsenal. Σιμνιεύσκι πάντως εδώ κοντά στον Σίμαν, περνάει και τον Σίμαν, γυρίζει ο Πολωνός, 1-1 στο 74. Δεν θέλουμε να κάνουμε τους ωραίους, αλλά πάντως επισημαίνουμε ότι είναι η μοναδική αισθητή επιθετική παρουσία του Παναθηναϊκού στο 74, η ισοφάριση με τον Πολωνό, τον Ίγκορ Σιμνιεύσκι. Σόλο, σόλο, όπως συνήθιζε να του φωνάζει ο Βασίλης Δανίλ, τον οποίον πάντως σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, βγαίνοντας αλλαγή, του έσουρε τα εξαμάξεις και την τελευταία στιγμή δεν του πέταξε τη φανέλα του. Πολύ καλή κίνηση ο Ισλανδός, εδώ ο Σίγκουρσον βγάζει την σέντρα για τον αμαρκάρι στο Σιμνιεύσκι, το σουτ και ένα καταπληκτικό γκολ, το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Στο 9ο λεπτό της συνάντησης ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Τα χειροκροτήματα για τον σκόρερ, Γκορ Σιμνιεύσκι. Η επόμενη σεζόν με τον Γιάννη Κυράστα ήταν και η κορυφαία του στον Παναθηναϊκό. Ο Έλληνας τεχνικός ήταν μέτρ της ψυχολογίας και της διαχείρισης και φρόντισε να αναδείξει το ταλέντο του Πολωνού. 26 αγώνες, 6 γκολ και αξέχαστες εμφανίσεις. Μία εξ αυτών ήταν κόντρα στον Ολυμπιακό, παρότι μπήκε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό στη θέση του Νασιόπουλου. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά το μάτς ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης μίλησε για το χειρότερο 25 λεπτό της καριέρας του. Ο Σιμνιεύσκι του έβγαλε τα πνευμόνια στο τρέξιμο και τον τρέλανε στις τρίπλες. Ωστόσο, ο Πολωνός είχε και τις κακές βραδιές του, όπως ήταν αυτή κόντρα στην Αυστριακή Γκράτσερ στις 4 Νοεμβρίου του 1999. Ο Κυράστας τον έκανε αλλαγή στο 58 με τον Ισλανδό Χέλγη Σίγκουρσον και ο Σιμνιεύσκι, αντί να πάει στον πάγκο, έφυγε για τα αποδυτήρια και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Την επόμενη μέρα στην Παιανία, όταν τον κάλεσε ο Κυράστας για να απολογηθεί, δήλωσε ότι έπρεπε να φύγει άρον-άρον για το αεροδρόμιο για να παραλάβει τη γυναίκα του. Ουδής τον πίστεψε και φυσικά δεν γλίτωσε την καμπάνα και μια σιωπηρή τιμωρία
για τις δύο επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο επανήλθε στο νικηφόρο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Λες και το κόρνερ, η κεφαλιά, το γκολ. Το 1-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Πέρσι Ολιβάρες που τον βλέπετε να πανηγυρίσει έξαλλα την επίδευση του πρώτου γκολ στο ντέρμπι. Ο Γιάννης Κυράστας τον είχε σε μεγάλη εκτίμηση και είναι βέβαιο ότι αν δεν έφευγε το καλοκαίρι του 2000 θα είχε επενδύσει πάνω του. Τον αγαπούσε και συνήθιζε να τον πειράζει. Ιγκόρ, έμαθα ότι άργησε στην προπόνηση. Με τον Πολωνό να τρελαίνεται και να του απαντάει. Coach, ποιος μ***ας το είπε αυτό? Επί Κυράστα, στην προετοιμασία της ομάδας στην Ιταλία υπέστηκε τον πιο περίεργο τραυματισμό. Κάποιοι συμπαίχτες του βγήκαν στο πίσω μέρος του ξενοδοχείου και του είπαν ότι υπάρχει εκεί κοντά μια πιτσαρία και μπύρες. Ο Σιμπνιεύσκι πίστεψε ότι πήδηξαν από τον μπαλκόνι. Δεν ήξερε ότι υπήρχε εσωτερική σκάλα και έκανε σάλτο από τον ημιόροφο με αποτέλεσμα να πάθει διάστρεμα. Ποιος είδε το Γιάννη Κυράστα και δεν το φοβήθηκε? Και βλέπει στο βάθος ο Σιμπνιεύσκι μόνο του, του περνάει την μπάλα. Μόνο στο Σιμπνιεύσκι κοντρολάρει, θέλει να ξεφύγει από τον Χουρόγλου. Κάνει δεύτερη επιτόπου τρίπλα. Σκάβει την μπάλα στα δίχτυα. 2-2. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Ιγκόρ Σιμπνιεύσκι. Που το πανηγυρίζει στο βάθος, τον βλέπετε. Έκανε καταπληκτική κίνηση ο Σιμπνιεύσκι. Ο ερχομός του Άγγελου Αναστασιάδη τον εκπαραθύρωσε από τις βασικές επιλογές, αφού ήταν γνωστή η αγάπη του Μακεδόνα τεχνικού για τους ξένους. Ωστόσο πρόλαβε και τον βάφτισε Γρηγόρη, παρά τις έντονες αντιρρήσεις του Ιγκόρ. Σε ένα από τα ελάχιστα μάτς που ξεκίνησε ως βασικός ήταν στο Old Trafford με τη Manchester United, στη δεύτερη φάση των ομίλων του Champions League. Για 79 λεπτά ήταν συγκλονιστικός, κάνοντας τον Γκάρι Νέβιλ να μοιάζει με παιχτάκι της σειράς. Άλλωστε, όσο ήταν στον αγωνιστικό χώρο, οι πράσινοι κρατούσαν την ισοπαλία και είχαν βάλει πολύ δύσκολα στους μπέμπιδες του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Στα τελευταία λεπτά, χωρίς το Σιμπνιεύσκι, η United έφτασε στη νίκη με 3-1, αλλά αντί για επινίκεια, αναζητούσαν πληροφορίες για το νούμερο 13. Οι ιστορίες που ακολουθούν τον Ιγκόρ Σιμπνιεύσκι αγγίζουν τα όρια του μύθου. Λέγεται ότι ο Σίμπι την παραμονή του αγώνα με τη United αναζητούσε εναγωνίως κάτι να πιει. Με τη βοήθεια ενός Πολωνού υπαλλήλου του ξενοδοχείου που είχε καταλύσει ο Παναθηναϊκός στο Μάντσεστερ, προμηθεύτηκε μπύρες, άφθονες μπύρες. Το πρωινό του αγώνα πληροφορήθηκε από τον Αναστασιάδη ότι ξεκινάει. Ευνηδιάστηκε, χλώμιασε, αλλά απομονώθηκε, έκανε ένα τσιγάρο και ακολούθησαν όργια στο γήπεδο. Πάντως αυτό το σκηνικό ουδής πράσινος το επιβεβαιώνει. Το 2014 ο Σιμπνιεύσκι, αναφερόμενος στην κόντρα με τους μπέμπιδες, είχε δηλώσει: «Ο Μπέκαμ έχει τρελά εκατομμύρια. Είναι αστέρι, είδωλο και εγώ ένας γαμμένος αλκοολικός που ζει σε διαμέρισμα 40 τετραγωνικών με τη μητέρα του. Ξυπνάω σε ένα μεγάλο κρεβάτι. Καθώς κοιτάζω γύρω, είμαι έκπληκτος που δεν είμαι σε ένα τεράστιο σπίτι. Το τραπέζι είναι γεμάτο από κενά δοχεία μπύρας και τα σάκια γεμάτα τσιγάρα. Αισθάνομαι άσχημα και ξέρω ποιο είναι το μόνο φάρμακο. Η μπύρα. Είναι αλήθεια ότι και στην Ελλάδα αρκετά βράδια τον μάζεψαν από τα μπαράκια λιώμα στο ποτό, ενώ είχε μετατρέψει σε συγκρουόμενη μια Audi A4 που αγόρασε από τη Γερμανία με το πριν μεταγραφής. Παρότι ο Παναθηναϊκός του είχε δώσει ένα Volkswagen για τις μετακινήσεις του. Πάντως στις προπονήσεις ήταν συνεπής, συνεπέστατος. Μάλιστα είχε να λέει για την αργοπορία των Ελλήνων συμπαικτών του στα ραντεβού. Στην παρέα ήταν κυκλοθυμικός. Τη μια στιγμή γέλαγε σαν μικρό παιδί και την άλλη χανόταν στις σκέψεις του. Από τα πιο αστεία περιστατικά έγινε μετά από μια έξοδο με συμπαίκτες του. Φεύγοντας από το μαγαζί, μπήκε σε μια μαύρη BMW, θεωρώντας ότι ήταν το αυτοκίνητο που είχε πάει στο νυχτερινό κέντρο. Ξάπλωσε στο πίσω κάθισμα και λίγα λεπτά αργότερα άκουσε έντρομο ένα ζευγάρι να του φωνάζει να βγει έξω. Είχε μπει σε λάθος αυτοκίνητο. Μια άλλη φορά πήγε και πάρκαρε μπροστά από μια πιλωτή. Όταν βγήκε από το μαγαζί, είδε το γερανό της αστυνομίας να παίρνει το αυτοκίνητό του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεθυσμένος πιάστηκε και από την τροχιά της καβάλας, παραμονή της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, οι παράγοντες της μακεδονικής ομάδας προσπάθησαν να κρύψουν το περιστατικό, αλλά φτάνοντας στην Αθήνα, ενημερώθηκαν από το Μάνο Μαυροκουκουλάκη ότι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είναι ήδη ενημερωμένος για το συμβάν. Σιμπνιεύσκι. Καλό το 1-2 με τον Λιμπερόπουλο. Σιμπνιεύσκι, μπάλα γκολ, 3-1 για τον Παναθηναϊκό. Ο μύθος λέει ότι μετά τα μάτς για μια διαδρομή μισής ώρας ήταν ικανός να πιει καμιά δεκαριά μπύρες, συνήθως παρέα με τον Έρικ Μίκλαντ.
άλλο γερό ποτήρι. Όταν δεν έπινε μπύρες, κατανάλωνε δεκάδες κουτάκια με γνωστό αναψυκτικό. Ξέρετε, το Μαρινάκη σου δίνει την μπάλα τώρα. Ο Σταυρακάκη, σέντρα από το Μαρινάκη, Σιμπνιεύσκι στην περιοχή. Κοντά στον γκολ, όφι 0-1. Στο 11ο λεπτό, ο Ιγκόρ Σιμπνιεύσκι βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα. Τον Ιανουάριο του 2001, ο Παναθηναϊκός τον έδωσε δανεικό στον Όφι, προκειμένου να ανοίξει μια θέση στην πεντάδα των ξένων και να αποκτηθεί ο Εμμάνουελ Ολιζαντέμπε. Συνολικά με τον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε σε 83 παιχνίδια και πέτυχε 18 γκολ. Όλοι στον Παναθηναϊκό έχουν να λένε για το χαμογελαστό Πολωνό με τη βραζιλιάνικη τεχνική και τα απίστευτα σαρδά με τα ελληνικά του. Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε έξοδο, ακόμα και για καφέ, οι συμπαίκτες του του ζητούσαν να ζητήσει το λογαριασμό. Ο Σίμπι, αντί για τη λέξη πληρώνω, έλεγε πλυντήριο και η πράσινη παρέα έσκαγε στα γέλια. Και ο ίδιος όμως το απολάμβανε. Έκανε παρέα με τους συμπατριώτες του, Βάντσικ και Βαζέχα, αλλά είχε εξαιρετικές σχέσεις και με τους Νορβηγούς Μίκλαντ και Στράντλι. Πάντως τον αγαπούσαν όλοι οι Έλληνες. Με το κουνούπι έπαιζε καθημερινά πινκ-πονκ στην Παιανία, αλλά σπανίως κέρδιζε. Όπως είχε δηλώσει στην αθλητική ήχο, αγαπούσε την ελληνική κουζίνα και ειδικά τη σπακανόπιτα. Είπαμε, τα ελληνικά του είχαν δημιουργήσει νέο λεξιλόγιο, ενώ ήθελε να είχε παίξει την ταινία Νονός, στο ρόλο του Αλ Πατσίνο. Φεύγοντας από τον Παναθηναϊκό, έκανε ένα καλό εξάμεινο στον Όφι, αλλά στη συνέχεια τον πήρε ξανά η κάτω βόλτα. Την επόμενη 7 ετία αγωνίστηκε σε 8 ομάδες, μεταξύ των οποίων σε Ραντόμσκο, Βίσλα, Καλιθέα, Χάλμσταντ, Μάλμοε, Τρέλεμπορκ, Λόντς και Μπάνκεφλο. Ενδιάμεσα, το 2003 κατέληξε σε ψυχιατρικό ίδρυμα, χώρισε με τη γυναίκα του Μαγδαλένα και αποκόπηκε και από τα δύο παιδιά του. Στην Ελλάδα είχε γεννηθεί η κόρη του, η Νταγμάρα. Το 2004 είχε την ευκαιρία για ένα δυναμικό comeback με τη Μάλμοε. Τον πίστεψαν και του έδωσαν τριετές συμβόλαιο, θεωρώντας ότι βρήκαν ένα νέο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Μάλιστα η Ομοσπονδία προσπάθησε να του βγάλει σουηδική υπηκότητα για να τον κάνουν δίδυμο στην Εθνική με τον Ιμπρα. Τόσο πολύ τον πίστεψαν. Ωστόσο, ένα τροχαίο σε κατάσταση μέθης απέδειξε ότι δεν υπήρχε επιστροφή. Το 2008 φυλακίστηκε για επίθεση στη μητέρα του. Μετά το θάνατο των γονιών του, το 2014 του πατέρα του Στέφαν και το 2018 της μητέρας του Ιλώνα, ο Σιμπνιεύσκι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας με κατανάλωση χαπιών, παθαίνοντας ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Κατάπια τα χάπια και έπεσα για ύπνο. Είχα περίπου 50 και πήρα νομίζω τα 30 από αυτά κατευθείαν. Ένιωσα ελεύθερος για λίγο, γιατί γνώριζα ότι δεν υπήρχε λόγος να φοβάμαι πλέον. Ήθελα απλά να τελειώσει όλο αυτό. Με βρήκαν και όταν ξύπνησα και είδα τα σκορπισμένα χάπια που δεν μπορούσα να πάρω, κατάλαβα αμέσως τι είχα κάνει. Όταν ο ατζέντης μου έμαθε τι έκανα, ήρθε αμέσως σπίτι μου. Κάλεσε το ασθενοφόρο και με πήγαν στην εντατική. Πέρασα 3 ή 4 μέρες εκεί και μετά δεν άντεχα να επιστρέψω σπίτι μου ούτε να πάω για προπόνηση. Στο ξεκίνημα της καριέρας του είχαν πει ότι ήταν μεγαλύτερο ταλέντο και από αυτό του σπουδαίου Zbigniew Boniek, αλλά μόνο αυτό δεν έφτανε. Δυστυχώς, στα εφηβικά του βήματα κάποιοι προπονητές έλεγαν «Είναι καλύτερα να έχουμε ένα μεθυσμένο ΣΥΠΕΚ παρά δύο διαυγείς ποδοσφαιριστές. Είναι κρίμα, γιατί κανείς δεν επεσήμανε τα προβλήματα και δεν προσπάθησε να το βοηθήσει σε αρχικό στάδιο. Αν συνέβαινε αυτό, πιθανότατα θα είχε διασωθεί». Όπως έγραψε μετά ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του, με τίτλο «Θαμμένος», έπρεπε να πιει τουλάχιστον μια μπύρα για να πέσει για ύπνο, ενώ θεωρούσε ότι τους καλύτερους αγώνες του τους έκανε μεθυσμένος. «Το αλκοόλ με κατέστρεψε. Κομμάτιασε τις δύο πιο σημαντικές σχέσεις στη ζωή μου, με τους γονείς μου και το ποδόσφαιρο. Έχασε αμέτρητα λεφτά στα καζίνο και έφτασε να ζει με ένα προνοιακό επίδομα». Όμως το ερώτημα που θα παραμείνει για πάντα στα χείλη όλων όσων τον γνώρισαν και τον αγάπησαν. Γιατί ρε Σίμπι?